Καλησπέρα σας και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ για να συζητήσουμε, να κάνουμε μια κουβέντα πάρα πολύ νομίζω ενδιαφέρουσα που θα απασχολεί όχι μόνο την επικαιρότητα αλλά θα έχει και πολύ μεγάλη διαχρονική σημασία. Χαίρομαι που είστε εδώ διότι εσείς είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται με θέματα που είναι ταμπού θα έλεγα για τον ελληνικό τουλάχιστον χώρο, όπως είναι το θέμα του εβραϊσμού, του διεθνούς εβραϊσμού, όπως είναι το θέμα του σιωνισμού, ναι, και όπως είναι το θέμα του Ισλάμ. Διότι ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, ναι, ότι τα έχουμε λίγο μπερδέψει, ναι, εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα ως έννοιες και το άσπρο το κάνουμε μαύρο, το μαύρο το κάνουμε άσπρο. Ναι. Είχαμε λοιπόν, αγαπητέ μου, χθες μόλις, στη Γαλλία, το τραγικό αυτό γεγονός και τονίζω την ημερομηνία χθες, 7 Ιανουαρίου του 2015 και αυτό το τραγικό γεγονός που συμπλώνει σε όλη την ανθρωπότητα. Ναι. Ποιοι το έκαναν αυτό, αγαπητέ, το έκαναν οι κακοί Εβραίοι, οι σιωνιστές? Όχι, οι Ισλαμιστές μάλλον κάνανε, οι Αλγερινοί προφανώς, την Ίση. Οπότε τι. Οι οποίοι πάνε στη Γαλλία, τρώνε και πίνουν, ζάτα από τον Γάλλο φορολογούμενο για το όνομα του Ισλάμ. Καταπατούν για την ελεύθερη σκέψη, ελεύθερο, διότι μια εφημερίδα, μια αυτή είναι ελεύθερη σκέψη, δεν είναι δημοκρατία. Φύγει στη δημοκρατία, μου λέει. Γιατί σας το ρωτώ αυτό, διότι ξέρετε, έχουμε εδώ στην Ελλάδα το πνεύμα το λεγόμενο το αντισημιτικό. Που και εγώ το έχω πολλές φορές καταδικάσει, όχι για τίποτα άλλο, όχι γιατί εγώ είμαι Σημίτης ή Εβραίος ή Σιωνιστής, αλλά διότι φαίνεται ότι ορισμένα πράγματα εδώ στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα παρεξηγημένα και θα έλεγα και παροχημένα. Δεν έχει γνώση ο μέσος Έλληνας. Τι εστί Ισλαμοφασισμός. Εσείς τα έχετε μελετήσει. Ναι. Τι είναι ο Ισλαμοφασισμός? Ο Σαρία νόμος. Ή Σιίτες ή Σουνίτες. Δεν υπάρχουν ούτε κάτι το ίδιο πράγμα. Σουνίτες, Σιίτες. Αγιατόλα. Στη Σαουδική Αραβία τα που είναι και είναι πλούσια χώρα από τη μέρη. Βγαίνει η γυναίκα να οδηγήσει και μαστιγώνουν την κάνα. Κλέβει κάποιο το κόβει το κεφάλι. Στου Αγιατόλα, στο Ιράν. Κάποιο δηλώνει ότι εναντίον των Αγιατόλων του καθεστώτος δεν υπάρχει το κεφάλι του. Και πάνε σπίτι του κρυφά ζωβάστες, ας πούμε. Χες πολλά, ξεπαλίζεις σε νύχτα. Έχω κάνει επανειλημμένως αναφορές από την στήλη μου στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα και με αποκαλυπτικά πρωτοσέλιδα θέματα εδώ και μερικά χρόνια. Και μίλησα, εσείς ξέρετε γιατί με έχετε μελετήσει, μίλησα όχι μόνο για τον Ισλαμοφασιστικό κίνδυνο, αυτό το λιγότερο, μίλησα για ένα ολόκληρο δίκτυο και μάλιστα και ένα κείμενο πριν μερικές μέρες, πριν από αυτή τη σφαγή που έγινε χθες στην Γαλλία, λίγες μέρες μετά τις σφαγές στην Αυστραλία και στο Πακιστάν. Μάλιστα. Υπενθυμίζω εδώ σε όσους μας βλέπουν ότι λίγο πριν τα Χριστούγεννα συνέβη στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μια ομοιρία από έναν Ιρανό τρελό του Αλλάχ, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε εμείς οι ερευνητές, ο οποίος κρατούσε ομοίρους ανθρώπους μέσα σε ένα κέντρο, σε ένα καφέ και μάλιστα είχαμε και νεκρούς. Δύο νεκρούς. Και μια ή δύο μέρες μετά, σε σχολείο του Πακιστάν, συνέβη το αποτρόπαιο συμβάν, Ισλαμιστές φανατικοί, να σκοτώσουν 132 παιδιά, νομίζω, και δεν είναι. Αυτά λοιπόν, επειδή τα έχω θίξει εγώ πολλές φορές από τις στήλες της εφημερίδας, της Ελεύθερης Ώρας, έχουν προκαλέσει δράση, ξέρετε. Όταν είχα βγάλει πριν 4 χρόνια πρωτοσέλιδο θέμα για τον πράσινο πρίγκιπα της Ανατολής και θέλω εδώ, φίλτατε, να μου πείτε ορισμένα πράγματα, θυμάμαι βγήκε κάποιος ημάμις, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτών των Ισλαμιστών, ή ψευτοϊμάμις μάλλον, γιατί αυτοί οι περισσότεροι τέτοιοι είναι παράνομοι, και είπε αυτός ο Ισαΐας Κωνσταντινίδης, είναι όργανο του σιωνισμού και κάτι απίστευτα και φοβερά πράγματα, ναι. Δηλαδή, όποιος μιλάει κατά των Ισλαμοφασιστών είναι απαραίτητα και όργανο του σιωνισμού. Τι να σου πούνε, δεξιός πατριώτης πρέπει να είναι εναντίον του Ισλάμ. Αυτοί που είναι οι εξαγορασμένοι, ας το πούμε, από το Ισλάμ είναι οι σοσιαλιστο κομμουνιστο αριστεροί κύκλοι. Διότι αποσκοπούν στο πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας κατά. Η Οριάννα Φαλάτσι, πριν μερικά χρόνια, γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφος, είχε μιλήσει για το φαινόμενο της Ευραραβίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ο σταδιακός εξισλαμισμός του ευρωπαϊκού χώρου. Αυτό το βλέπετε εσείς να γίνεται μια εφιαλτική πραγματικότητα, τι συμβαίνει? Ναι.
Είπε ο καθηγητής Μόρντεκα Κέντερ, ο πιο μεγάλος σιωνιστής καθηγητής, είπε, είπε στους Ευρωπαίους: «Γεννάτε παιδιά, οι Δανειοί σας βλέπουν να πηγαίνετε στα νοσεία εσείς, και η υπόλοιπη Ευρώπη θα κατακλειστεί από...» Μα και στην Αγγλία που έχω ζήσει ένα διάστημα, παίρνει ένα μό, σπάνια να βρει λευκό. Γεννάνε, επιδόματα. Θέλω εδώ σήμερα να κάνω την παρατήρηση πάνω στην πυροβολία σου που είπατε, ότι το 1995, όταν είχα πάει στο Παρίσι, πριν σχεδόν 20 χρόνια πια, θυμάμαι μου έκανε εντύπωση στο κέντρο των Παρισίων, της γαλλικής πρωτεύουσας, εκεί που έγινε χθες η σφαγή άλλωστε, δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος Γάλλος, κανονικός δηλαδή. Ήταν όλοι είτε οι μουσουλμάνοι, είτε... Ακριβώς. Και μου έκανε εντύπωση και σε μια στιγμή είχα την αίσθηση ότι δεν βρίσκομαι στη γαλλική πρωτεύουσα. Ναι. Και αυτό επαναλαμβάνω πριν 20 χρόνια. Ναι. Και εγώ που είχα πάει το 2000 περίπου, πέρασα από έναν δρόμο, ήταν όλο κέντρα καμπαρέ, και ήταν απ' έξω μαροκάνικα σχισμένα πρόσωπα και από ένα σουγιάν. Εκεί δεν περνά. Μάλιστα. Τόσο ωραία. Ναι. Αυτό τώρα δηλαδή τι θα γίνει, ένα εφιαλτικό μέλλον, γιατί δεν είναι και πολύ πρόοδευτο. Ήταν μακριά, τόσο κοπλέο πήγαινε. Ακριβώς. Και γερανίο. Και γερανίο. Ναι, ναι. Έκανα έρευνα πριν 3 χρόνια για την εφημερίδα την Ελεύθερη Ώρα και έβγαλα μία σειρά άρθρων Αθήνα Μπαντ. Όπως Ισλάμα Μπαντ, Αθήνα Μπαντ. Και είχα τραβήξει κάτι φωτογραφίες πολύ ωραίες εκεί στην περιοχή αυτή, Σοκοκλέος, Γερανίου κτλ. Και από την Πειραιώς, ναι, τα στενά μου σκουμπούρ. Φυσικά εκεί είναι όλοι οι Ισλαμιστές. Ναι. Και είχε προκαλέσει και αυτό αντιδράσεις. Και πάλι τις γνωστές κατηγορίες. Νομίζω ότι είναι γελιότητες όμως αυτά, αγαπητέ μου, το να λέμε δηλαδή ότι όποιος λέει την πραγματικότητα, αυτή την εφιαλτική πλέον πραγματικότητα, που το είδαμε και αυτές τις μέρες πολλάκις, ότι σώνη και καλά συνδέεται με τον εβραϊσμό. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ τη θέση μου και να πω ότι άλλο εβραϊσμός, άλλο σιωνισμός. Πρέπει αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε. Γνώμη δική μου προσωπική. Λοιπόν, τώρα το κράτος του Ισραήλ είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια κρατική οντότητα και επειδή πέρσι στις ευρωεκλογές είχαμε κατέβει ένα πρόγραμμα πιο πολύ εξωτερικής πολιτικής και ευρωπαϊκών θεμάτων, το είχα πει στο πρόγραμμά μου ξεκάθαρα. Να γίνει άξονα της Ελλάδος με το Ισραήλ. Και μάλιστα και με την Τουρκία των Αλεβίδων. Και την Αίγυπτο του Μόρις του Σίση. Γιατί όχι, πλέον ναι, να πει και η Αίγυπτος με επίκεντρο την Κύπρο. Ναι, η Κύπρος το γεωστρατηγικό κέντρο δηλαδή της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου και εδώ περνάω σε ένα άλλο θέμα, γεωπολιτική της Μεσογείου, Ρωσία του Πούτιν. Αποσκοπεί η Ρωσία του Πούτιν σε συμμαχία με τον Ισλαμικό παράγοντα, ναι, να κατέβει στη ζεστή θάλασσα της Μεσογείου. Ναι. Δηλαδή ο Πούτιν στηρίζει το νούμερο ένα, τον πιο επικίνδυνο Ισλαμικό τάλος από όλα, τον Σαγιατόλα. Και το κάνει αυτό να πισωπητικήσει αυτής, απλά ο Πούτιν συνεχίζει τα αυτά. Είναι δυνατόν τώρα το Ιράν να παρασκευάζει πυρηνικά όπλα, το οποίο θα χτυπήσουν και τη Νέα Υόρκη. Το λένε ξεκάθαρα κιόλα. Το Ισραήλ και όχι μόνο και την Ευρώπη. Στηρίζει του Αγιατόλα, στηρίζει τον Ερντογάν, τον Ισλαμιστή Ερντογάν. Άρα τι ορθόδοξο είναι, τι. Κάποιο βέβαια θα μπορούσε να πει ότι στο πλαίσιο τη σύγκρουση των πολιτισμών του Σάμιουελ Χάνιγκτον, ότι παρατηρείται μια αθέλητη καμιά φορά συμμαχία και ανορθόδοξη θα έλεγα, ανάμεσα στον Ισλαμικό και τον Χριστιανικό και μάλιστα Ορθόδοξο Χριστιανικό παράγοντα. Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Συμφέρον. Είναι συμφέροντα δηλαδή. Είναι συμφέροντα. Αλλά θίγει τη Δύση. Θίγει τη Δύση. Εμείς δεν είμαστε Δύση. Δηλαδή κάτω από το μανδύα των θρησκευτικών πολιτισμικών πραγματικοτήτων, στην ουσία έχουμε συμφέροντα γεωοικονομικά. Ναι. Αλλά αυτό στηρίζει το παλιό σοβιετικό με άλλη μορφή. Αντιδυτικό που δεν συμφέρει μας. Για να το καταλάβω, έχουμε την προσπάθεια αφενός του Πούτιν, ενός νέου σοβιετικού επεκτατισμού, ναι, δηλαδή μια προσπάθεια επανασύσταση με μια άλλη μορφή, και παράλληλα έχουμε μια ισλαμική επέκταση προς δυσμάς, προς τη Δύση. Ναι. Και αυτά συγκλίνουν αυτές οι δύο πραγματικότητες και προοπτικές και συμπιέζουν τον δυτικό κόσμο. Αυτό δεν συμβαίνει. Και μάλιστα ένας Ρώσος μου είπε πολύ σωστά ότι ο Πούτιν αντί να τα βρει με την Ευρώπη και την Αμερική και να χτυπήσουν το Ισλάμ, πάει με το Ισλάμ και την Κίνα. Και τους παθμοζωπήσει και πάει να πει Κίνα. Έχουμε, εγώ πιστεύω,
και θέλω να το καταθέσω και εδώ από αυτήν την ευκαιρία που μου δίδεται. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι απλά, βέβαια είναι γεωοικονομική σύγκρουση, εδώ συζητάμε, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε στην πραγματικότητα μία σύγκρουση αιώνων, ίσως και χιλιετιών. Έχουμε την Ανατολή έναντι της Δύσης. Σαν το φόρε. Είχαμε κάποτε τις αυροφορίες, είχαμε πιο πριν τους Περσικούς πολέμους, μην πάω και πιο πριν, γιατί θα μπορεί ανθρωπική υπερβολή. Έχουμε λοιπόν μία πραγματικότητα αιώνων, χιλιετιών, που εκφράζεται και πάλι στην εποχή μας με αυτή την ανορθόδοξη συμμαχία Ισλάμ-Χριστιανικής Ορθοδοξίας. Εγώ όμως θα ρωτήσω, και με ενδιαφέρει η γνώμη σας πάρα πολύ, είναι η Δύση ανεύθυνη για όλα αυτά, δεν έχει κάνει λάθη. Βεβαίως έχει κάνει. Βεβαίως έχει κάνει. Διότι η Αμερική, ας πούμε, ταΐζει, συντηρεί το χειρότερο της εχθρό. Δίνει χρήματα σε ένα που την πουλά πίσω πλατά και το ξέρει αν δεν κάνει κάτι. Με λίγα λόγια, τη Σαουδική Αραβία και το Κάτα. Αυτή είναι τα πιο μεγάλα καθάρματα του κόσμου. Το ξέρει η Αμερική, αλλά κάνει τα στραβά. Έτσι, το Κάτα στηρίζει, π.χ. αυτή τη στιγμή το ISIS. Το Ισλαμικό κράτος, όχι αυτό. Η Αμερική αναθέλησε μια μέρα στο COVID την χρηματοδότηση και τελείωσε το αυτό. Δεν το κάνει όμως. Εις βάρος της πάλι. Άρα και η Αμερική είναι σαν τη Ρωσία. Σαν τη Ρωσία. Να στηρίζει τους εχθρούς της. Τους εχθρούς της. Μάλιστα, μάλιστα. Εις βάρος του απλού λαού και τα λοιπά και τέτοια. Όταν έλεγα βέβαια εγώ πριν ότι η Δύση δεν είναι αμέτωχη ευθυνών, εννοούσα και αυτό το οποίο πολύ σωστά επισημάνατε, αλλά εννοούσα και κάτι άλλο. Παρακολουθώ, επειδή μιλώ φυσικά με κόσμο, και ο κόσμος είναι έντονα αντιδυτικός στην Ελλάδα, πάρα πολύ. Ακριβώς λόγω της οικονομικής πολιτικής και όλων αυτών των μέτρων που, κακά τα ψέματα, υποφέρει ο καθημερινός άνθρωπος. Και με άδικα πολλές φορές και κάθετα και οριζόντια μέτρα. Λοιπόν, αυτή η παθογένεια, αυτή η αρρώστια η οικονομική του δυτικού κόσμου δεν ευθύνεται, και σας ρωτώ ευθέως, σε πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον ότι λένε πολλοί συμπατριώτες μας και συμπολίτες μας καλύτερα να έρθουν οι Ισλαμιστές και οι Ρώσοι για να καταστρέψουν το δυτικό κόσμο, γιατί υποφέρουν. Εγώ διαφωνώ. Εμείς μπορεί να διαφωνούμε, δεν είναι όμως με πραγματικότητα. Και πάλι υπερβολή. Είναι υπερβολή. Πάντως το ακούω και το καταθέτω. Ναι. Και τα πράγματα αλλάζουν, δεν θα μείνουν. Ο Πάμα δεν θα είναι η αιώνια, θέλει σε λίγο. Θα βγουν οι Ρεπουμπλικάνοι που είναι πιο φιλό. Φιλοϊσλαμιστές. Όχι φιλοϊσλαμιστές, πιο δεξί, πιο συντηρητική. Πιο συντηρητική. Αλλάζουν πράγματα, εντάξει. Τώρα, παράσχημα σε λίγο μήνα ήταν καλύτερα. Είχα πριν τρεις μέρες στην Ελεύθερη Ώρα ένα πρωτοσέλιδο αφιέρωμα, εγώ και ο Στέφανος ο Χίος, για τον Γιώργο τον Πανδρέου. Ναι. Τον ΓΑΠ, τον περιβόητο ΓΑΠ. Εσείς τι πιστεύετε, ο Γιώργος τον Πανδρέου είναι δούριος ύπος της Ανατολής? Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Ασήμαντος. Ποιος το χρησιμοποιεί όμως για να εφαρμόζει όλη αυτή την πολιτική, ποιος οδήγησε στην πτώχεια και στην ευρωκοπία την Ελλάδα? Εγώ νομίζω ότι δεν το έκανε. Σοσιαλισμός. Είμαι το σοσιαλισμός. Είναι σοσιαλιστής. Σοσιαλιστικό, ναι. Σας το ρωτώ, γιατί πολλοί το κατηγορούν ότι είναι όργανο λέει των καπιταλιστών. Όχι, και... είναι καθαρά σοσιαλιστής. Είναι σοσιαλιστής. Αυτά έχει σπουδάσει, αυτά έχει διαφορά. Εγώ έτσι πιστεύω ότι είναι σοσιαλιστής, δεν διαφωνώ μαζί σας. Ναι. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να προσθέσω εδώ, γιατί είναι πραγματικά αυτή μία εκπομπή η οποία θα μείνει διαχρονικά, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι βεβαίως σοσιαλιστής. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και αυτά που μου λένε όργανο των Αμερικανών, γιατί πού είναι όργανο των Αμερικανών? Όχι, ο πατέρας του ήταν αντίον. Μα και ο ίδιος είναι. Ο ίδιος είναι πιο πολύ εναντίον από ότι ο πατέρας του. Και το λέω αυτό με την ιδιότητα όχι μόνο του πολιτικού αναλυτή, αλλά και του πολιτικού βιογράφου του Γιώργου Παπανδρέου. Με πολιτική βιογραφία που εξέλωσα εγώ πρώτα τριών ετών και η οποία έχει την έγκριση του τότε γραφείου πρωθυπουργού. Γιατί ήταν ακόμα πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου και έχει την έγκριση του γραφείου πρωθυπουργού η βιογραφία, δεν την έβγαλα έτσι. Και επειδή μίλησα και μαζί του και ανέλησα την πολιτική του πορεία, τις καταβολές του, είναι χειρότερος αντιαμερικανός και αντιδυτικός από τον πατέρα. Γι' αυτό σας ρώτησα πριν για τον Γιώργο. Είναι με την Αντάρτη και με τους Παλαιστίνιους. Μα και ο Γιώργος ήταν του κατάλληλου του Παλαιστινίου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να επισημάνω εδώ και να το τονίσω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ειδικά δεν είναι απλά σοσιαλιστής, δεν είναι απλά αντιδυτικός. Είναι ξεκάθαρα, κατά τη γνώμη μου, όργανο του ανατολικού κόσμου να
επιβληθεί στη Δύση, να καταστρέψει τη Δύση και τον χρησιμοποίησε ως εργαλείο το 2009, φέρνοντάς του στην εξουσία η Ανατολή, όχι η Δύση, και θα εξηγήσω γιατί η Ανατολή και όχι η Δύση, και ο Γιώργος Παπανδρέου τι έκανε. Κατέστρεψε επίτηδες την οικονομία, μας έβαλε στην Τρόικα, διαλύοντας την ελληνική κοινωνία και οικονομία, και τώρα μας έχει άθλημα στα χέρια της Ανατολής, όχι της Δύσης. Διότι με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα στα πράγματα, να το θυμηθείτε αυτό, θα έχουμε εκλογές σε λίγες μέρες. Δεν θα μας χρηματοδοτήσει πια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπε και ο Σούλτς, ξέρω, το έκανε δήλωση πρόσφατα. Λοιπόν, άρα δικαιώνονται οι εκτιμήσεις με εδώ και 4 χρόνια που λέω. Γιώργος Παπανδρέου μας οδηγεί στην Ανατολή. Και ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμηθείτε το τώρα, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξο Τσίπρα, θα μας χρεοκοπήσουν επίτηδες για να βγούμε από την Τρόικα και τα μνημόνια. Και ποιο θα χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία. Κάτα, Α, λοιπόν, η Κίνα. Μήπως η Κίνα. Πλήρης ανατολικοποίηση λοιπόν του ελλαδικού χώρου. Και μέσω του ελλαδικού χώρου, επειδή είναι μέλος κακώς κατά τη γνώμη της Ευρωζώνης, θα έχουμε και οικονομικό καρκίνο που θα μολύνει όλη την Ευρωζώνη. Ναι. Και όλη η Ευρώπη θα περάσει τα χέρια του Κατάρ, που λένε, και της Ανατολής. Ναι. Πολύ πιθανό είναι. Γιατί η Δύση δεν αντιδράει. Είναι ηλίθιοι. Ή μήπως δεν μπορούν. Εγώ εκτιμώ να εξελίξει από την Αμερική, περιμένω να δω τι θα γίνει με τον Πούτιν, δεν ξέρω. Εκτιμώ ότι η Δύση, ο δυτικός κόσμος, το έχω γράψει πολλές φορές σε αναλύσεις μου, είναι σε διαρκή οπισθοχώρηση. Παρακμή. Σε παρακμή. Και όχι μόνο παρακμή οικονομική που είναι εμφανής, και παρακμή, αν το θέλετε, ψυχολογική, παρακμή κοινωνική, πολιτιστική. Πολιτιστική, αλλά και βιολογική. Ναι. Γιατί αναφέρατε προηγουμένως πολύ σωστά ότι καλπάζει ο Ισλαμικός πληθυσμός, φυσικά καλπάζει. Όταν έχουν 10 παιδιά η κάθε οικογένεια του Ισλαμιστή και του Χριστιανού έχει μισό παιδί, κατά μέσο όρο, η λογική τι λέει, ότι αυτός ο πληθυσμός θα κυριαρχήσει. Αυτό λέει η λογική. Άρα η Δύση δεν μπορεί να αντιδράσει και να θέλει. Ναι. Μετά έχει και έναν Ομπάμα, έναν Ολάντ και όλοι αυτοί που ξέρουμε πολύ καλά τι εκφράζουν, σοσιαλιστές όπως είπατε, και θα έχουμε τον κύριο Τσίπρα σε λίγες μέρες στον Υπουργό. Και ποιος έσπρωξε τον κύριο Τσίπρα στην εξουσία. Ποιος έσπρωξε τον κόσμο, την νεολαία στη Χρυσή Αυγή, ο Σαμαράς με τον ΓΑΠ, με τον Πασόκ δηλαδή. Ναι, με το Πασόκ. Άρα αυτοί τι ρόλο παίζουν, είναι αθώοι περιστερές, όχι λέτε. Όχι. Όχι, δεν. Το έκαναν όμως εξ επίτηδες και σημασία. Με μια δονδία με παιδί, πάντα που πάντα να γιώσει. Αλλά με τον Παπαδοσφαιρδέγκο μέσα, όχι. Δεν βοηθάει. Δεν μπορεί. Πήγαν αυτοί που. Ναι, που είπαν. Σύραν δηλαδή τα πράγματα, έτσι το βλέπει. Στην κατάρρευση. Στην κατάρρευση. Εσείς τώρα πώς βλέπετε το μέλλον στη νέα εποχή που μπήκαμε τα επόμενα χρόνια. Με τον Τσίπρα, χάκια. Θα είναι χάκια. Από ό,τι ξέραμε είναι. Θα είναι χειρότερα. Όπως ήταν, είναι ακόμα χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Θα χάσει την εξουσία της Ελλάδας, διεθνώς, και στις τράπεζες και το κύρος της κτλ. Και θα επικρατήσουν οι Ισλαμιστές. Αυτό είναι η είδηνη. Έχει φορέσει και το σάλι των Παλαιστινίων ο Τσίπρας. Θα αγκαγκάσει τους Ισλαμιστές, θα τους συνομιλούει, θα τους δώσει δικαιώματα. Θα βρει και λεκτές Ισλαμιστές. Θα γίνει η Ελλάδα δηλαδή μια Βενεζουέλα της Μεσογείου. Ναι, σε ένα βαθμό. Ή Βόρεια Κορέα, ακόμα χειρότερα. Ναι. Εγώ έχω τονίσει πολλές φορές και μου δίνεται η ευκαιρία ακόμη μια φορά να το πω ότι, και θα συμφωνήσετε πιστεύω μαζί μου, ότι όχι μόνο η Ελλάδα, όχι μόνο η Τουρκία, ολόκληρος ο μεσογειακός χώρος, ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου, μετακυλεί προς την Ανατολή. Ναι. Και όχι μόνο οι αραβικές χώρες επίσης, αλλά και το Ισραήλ το ίδιο. Ναι. Γιατί το Ισραήλ όταν βρίσκεται μέσα σε έναν κλειό αντιδυτικών και φιλοανατολικών πραγματικοτήτων, φιλοϊσλαμικών, φιλοκομμουνιστικών κτλ. Τι θα κάνει ο Ισραήλ, θα αντέξει. Διδιώθει. Οι Ισλαμιστές είναι 2 εκατομμύρια, οι Εβραίοι μισό εκατομμύριο. Είναι ένα στου 5. Πώς θα. Πόσα έβγαινε. Πώς θα. Οπότε. Το κομμάτι το. Και να επεκτείνω λίγο τη σκέψη μου, θα μου επιτρέψετε. Όχι απλά θα ανατολικοποιηθεί και θα σοβιετικοποιηθεί το Ισραήλ, αλλά θα γίνει και η βάση, η ναυτική και όχι μόνο, τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή. Λόγω τη στρατηγική θέση που κατέχει. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν νομίζω. Διαφωνείτε. Ο Λίπερμαν είναι λίγο φιλόρωσο. Δεξιό με ένα φιλόρωσο. Αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο. Ξέρω, φεύγει ο Γάβα. Λίγο δεν έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, έχουν πιο φίλο. Να σα ρωτήσω, πιστεύουν ορισμένοι
ότι με την υποχωρητικότητα του Ομπάμα όλα αυτά τα χρόνια, ναι, που η Ρωσία κέρδισε έδαφος, ναι, αποφύγαμε όμως ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Τώρα που μου λέτε ότι θα έρθουν οι Ρεπουμπλικάνοι, και εγώ πιστεύω επίσης ότι θα είναι πολύ σφόδρα αντισυναμιστές, ναι, για τη Ρώση. Και ήδη δίνουμε στο κόμμα του Δημοκρατία. Και ήδη, ναι. Συμφωνώ σε αυτά. Ναι. Θα πάμε για ένα παγκόσμιο πόλεμο, γιατί οπότε δεν θα κάνει πίσω. Όχι. Οπότε δεν θα κάνει. Απλά θα δείξει. Θα πατήσει πόδι την Αμερική, θα πει δεν μας άρεσε. Όπως η Ρέγκεν προφανώς. Και η Ρωσία πώς θα αντιδράσει. Ελπίζω να κάτσει τα δουλειά της. Αν όμως δεν καθίσει, αγαπητέ μου. Πάει να γίνουν άλλες συμμαχίες και να μειωθεί η θέση της Ρωσίας. Ήδη χάνει το ρούβλι με το πετρέλαιο, με αυτό που κάνανε με τη Σαουδική Αραβία που ρίχνουν το ρίξει το πετρέλαιο για να χτυπήσουν το ναι. Και διάφοροι αποκλεισμοί οικονομικοί κλπ. Και θέσατε εδώ τώρα και ένα θέμα πάρα πολύ σπουδαίο, των ενεργειακών οδών, των διάβλων εισόδου του αερίου και του πετρελαίου από την Ανατολή προς τη Δύση. Ναι. Ήδη είχαμε εξελίξει πάνω σε αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα λένε ότι και μια ελληνική κυβέρνηση του Καραμαλή έπεσε εξαιτίας των αγωγών. Ναι. Των πετρελαγωγών, ναι, των ρωσικών. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλα, όχι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και τα γεωπολιτικά επίσης συμφέροντα που διακυβεύονται. Διότι οπωσδήποτε μια χώρα μέσα από την οποία περνάνε η αγωγή του πετρελαίου και του αερίου αποκτά μια υπεραξία γεωπολιτικά. Τι λέτε. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα και όχι μόνο, οποιαδήποτε χώρα. Εντάξει, η Ελλάδα πόσο μάλλον δεν είναι το σταυροδρόμι της και της Δύσης. Γι' αυτό και πάντα είναι σωστό χαστρό των εξελίξεων. Ναι. Μου κάνατε πριν μια εκτίμηση πολύ σημαντική, ότι με τον Αλέξο Τσίπρα τώρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα είναι στην εξουσία σε λίγες μέρες, είτε μόνος του. Όχι, δεν θα είναι μόνος του. Έτσι με πιστεύω. Άλλους, αλλά με άλλους αριστερούς πάντα. Με άλλους αριστερούς, έχει το ΓΑΠ, έχει το ΠΑΣΟ, το ποτάμι, έχει το ποτάμι. Και τελευταία εναλλακτική λύση, ίσως και το ΚΚΕ, αν δεν θα το χρειαστεί το ΚΚΕ. Που είναι η μήτρα, ναι, ναι, είναι η πνευματική κυβωτός και δεν τη χαλάνε, ναι, δεν πειράζουν. Αυτή δίνει τη γραμμή μεν, το κόμμα, αλλά δεν μπαίνει ποτέ στην κυβέρνηση για να μην φύρεται. Είναι μια πολύ πονηρή τακτική. Έτσι. Καλά κάνουν βέβαια αυτή από την πλευρά τους. Ναι. Ωραία, εμείς τι κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Εγώ το είχα πει και παλιότερα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έπρεπε να σμίξει με τους Πασόκες, έπρεπε να σμίξει με διάφορα δεξιά κόμματα, βασιλικούς και να κάνει μια συνασπισμό. Δεν το έκανε. Αυτά που και είναι στα αποτέλεσμα που έχουμε τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν το καταφέρει ο Σαμαράς να σμίξει κάποιου δεξιού. Είναι ότι τον Κάτσα φέρνει από τη δεξιά βγήκε του κάνει όλου. Δηλαδή προτείνεται μια σημασία. Συμμαχία διάφορων δεξιών. Έστω και την ίδια ώρα. Πει τότε, το είχα πει τότε πριν ο Σαμαράς. Εγώ αυτό πριν το 9. Πριν το 9, εντάξει, πρέπει να πει ότι είναι. Σε ό,τι αφορά τώρα για τον Σαμαρά, τον Αντώνη και την πολιτική του αυτά τα 5 τελευταία χρόνια. Πολλοί τη βρίσκουν αντιφατική, ενώ ξεκίνησε ως αντιμνημονιακός, σφόδρα κατά της κυβέρνησης του Πασό, όπα σε μια στιγμή ήταν την Πολοτούπα και αυτός. Ναι. Και αυτό μήπως έδειξε μια έλλειψη σταθερότητας και σοβαρότητας για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί ή έπρεπε, εγώ το έχω πει πολλές φορές, από την αρχή να είναι μέχρι το τέλος αντιμνημονιακός, ναι, συνεπής, ή έπρεπε, αυτό που πρεσβεύω εγώ, να έχει συμφωνήσει την αρχή με τα μνημόνια. Γι' αυτό εξέλεγε ο κόσμος. Συναντή, η Γκάζα φέρει λαός. Είχε δίκιο η Ντόρα Μπακογιάννη, ναι, όταν το 2010 διαφώνησε. Ναι. Που το λέω δημόσια. Είχε δίκιο όταν διαφώνησε με τον Αντώνη Σαμαρά. Αφού έκανε μια μικρονατικό τη κόμμα προς το παρόν και το διάλεξε. Τη Δημοκρατική Συμμαχία. Ναι. Λοιπόν. Να έχει συναντή επίση. Η Ντόρα Μπακογιάννη τότε όταν διαγράφηκε το Μάιο του 2010 είχε δίκιο. Ναι. Γιατί. Όχι γιατί μα αρέσει το μνημόνιο, φυσικά εμένα πρώτο δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν είμαι υπέρ. Ναι. Αλλά έπρεπε τότε η ελληνική πολιτική σκηνή να σταθεί ενωμένη και σοβαρή απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία δεν στήριξε τότε την κυβέρνηση, ταυτίστηκε την αριστερά. Ήταν το μόνο κόμμα που ο λαό τότε είχε ακολουθήσει την τακτική. Ο λαό στήριξε τότε το μνημόνιο. Ναι. Το πρώτο μνημόνιο, ναι, του 10. Ναι. Ξεκάθαρα. Εάν και η Νέα Δημοκρατία τότε το είχε στηρίξει, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν βγει τώρα την κρίση. Δεν θα είχαμε αυτή τη μίζουσα κρίση που έχουμε τώρα. Ναι. Αντίθετα, αυτές οι. Αυτό το πήγαινε έλα, έφερε τα πράγματα πολύ πίσω. Ναι. Τώρα είμαστε άθλημα, παιχνίδι, στα χέρια της Ανατολής. Ναι. Να σας ρωτήσω ευθέως. Ναι.
Πιστεύετε ότι σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για Ισλαμική τζαμαχήρια εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Λοιπόν, όχι σε τόσο βαθμό. Με την Ισλαμική Δημοκρατία, διότι η Ελλάδα βασικά είναι δούλος ύπνος να πηγαίνω στις άλλες χώρες βασικά. Ίσως λόγω της οικονομικής κρίσης να μην κάτσουν τόσο πολύ, να μην είναι τόσο πολύ, να μην είναι Ισλαμικό. Αλλά θα είναι πάρα πολύ και οι Έλληνες θα νιώνονται. Οπότε θα έχουμε δηλαδή τους Έλληνες ομοίρους μέσα στην ίδια τους πατρίδα. Ομοίρους των Ισλαμιστών. Και να φοβούνται να βγαίνουν από τα σπίτια τους. Αν βγαίνουν στα πατήσια και να φοβάται να γυρίσουν να πατήσει. Όχι τώρα δεν φοβούνται. Όχι βέβαια. Γι' αυτό πήρε το σπίτι του και γιατί. Πώς θα τα ιδέες και τώρα. Ακριβώς. Άρα Χρυσή Αυγή και ΣΥΡΙΖΑ, δύο ανύπαρκτα κόμματα μέχρι πριν μερικά χρόνια. Η Χρυσή Αυγή εντελώς ανύπαρκτη και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3-4%. Τους γιγάντωσαν οι πολιτικές, οι άθλιες, τα λάθη και τα εγκληματικά λάθη, τα πρόσθετα, των κυβερνήσεων, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Του Πασόκ βασικά, εγώ το ξεκαθαρίζω, που ήταν ένα εγκληματικό κόμμα εξ αρχής, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας που μιμήθηκε από ένα σημείο και μετά το Πασόκ. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν έτσι εξ αρχής. Αλλά έγινε και αυτή ένα μικρό Πασόκ μετά. Άρα είναι συνυπεύθυνη για μένα και πρέπει και αυτή να καταδικαστεί. Σε ό,τι αφορά. Αυτό ήταν αυτό που είπα, να ενωθούν διάφορα δεξιά από εδώ από εκεί και να γίνει ένα ασφαλισμό να χτυπήσουν τη τσίπρα. Εκεί αλλά είναι αργά, αλλά είναι αργά. Τώρα. Εκεί θα ερχόμουν. Είναι εφικτό έστω μετά τη συντριβή τώρα τη δεξιά στι εκλογέ που έρχονται. Θα συντριβεί η δεξιά. Ναι, γιατί αν πάρουμε όλα τα αριστερά κόμματα μαζί και τα ενώσουμε θα είναι γύρω στο 70%. Ναι, ναι. Το άλλο 30% θα είναι δεξιό. Έστω και την ίστατη ώρα μετά τι εκλογέ. Και τι θα βγάλουν αυτοί και πρόεδροι δικό του Δημοκρατία. Θα βγάλουν ό,τι πει η Ανατολή, είπαμε. Για να μην το πω αλλιώς τώρα, το λέω λίγο κοντικά. Έστω μετά από όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα, δεν μπορούν να συνοηθούν αυτές οι δεξιές. Μετά ναι. Να δουν τι κάνει ο Τσίπρας, ίσως με ίσως ξυπνήσουν μετά από 6 μήνες. Τρεις-τέσσερις. Ίσως ξυπνήσουν. Και να γίνει ένα σασβισμός δεξιός, ας πούμε. Αυτό σιγά, μπορεί. Σιγά να το δείξουν προώρα και να γίνει μια τέτοιο σασβισμός. Μπορεί αυτό να γίνει με την αρχηγία του Σαμαρά. Ίσως. Ή κάποιο άλλο έτσι. Γιατί ο Σαμαράς κάτι είναι φθαρμένο πια. Εγώ τον Σαμαρά που ξεκαθαρίζω παλαιότερα τον είχα στηρίξει και δημόσια. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Και εγώ το είπα. Όταν είδα όμως την πολιτική του, ήδη από τον καιρό της αντιπολίτευσης, στράφηκα εναντίον του. Διότι θεώρησα ότι είναι μια πολύ λανθασμένη πολιτική, καθιστά όμοιρο τη δεξιά των εξελίξεων και δυστυχώς δικαιώνομαι τώρα και μου το λένε πολλοί φίλοι που πικράθηκαν αρχικά όταν εγώ βγήκα εναντίον του Σαμαρά. Και το χειρότερο τι είναι κατά τη γνώμη μου, ότι καθιστά πλέον απαξιωμένη μία ολόκληρη παράταξη στην κεντροδεξιά και της βάζει ένα ενοχικό σύνδρομο. Γιατί τώρα τι θα λένε οι αριστεροί από εδώ και πέρα. Θα βγαίνουν και θα λένε να εσείς οι δεξιοί, τα μνημόνια, καταστρέψατε την κοινωνία, διαλύσατε τη χώρα. Και αυτοί μπορούν να κάνουν χειρότερες πολιτικές, αλλά επειδή έχουν την προπαγάνδα και τον πνευματικό κόσμο μαζί τους οι αριστεροί, έχουν τον πολιτισμό, έχουν την τέχνη. Θα βγουν και θα χτυπάνε 30-40 χρόνια συνέχεια τη δεξιά. Ναι. Αυτό ήταν το λάθος για μένα του Σαμαρά. Το καλό του Σαμαρά όμως είναι να τον άξονα με το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου. Σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Όπως και ο Γκάπ προηγουμένως βέβαια ήταν με το Ισραήλ. Ναι. Μπορεί βέβαια να ήταν με φιλορωσικό Ισραήλ. Ναι. Αυτό είναι. Δεν μου λέτε, φτάνουμε τώρα σε ένα ευαίσθητο σημείο και θέλω την γνώμη σας. Η προσέγγιση του Αντώνιου Σαμαρά με τον Ντέιβιντ Χάρις. Της HAC, ναι. Της Αμερικανικής Ιουδαϊκής Επιτροπής, ναι. Αμερικανο-Ιουδαϊκής ναι. Επιτροπής, που πολλοί λένε ότι αυτοί φυλάξαν τη Χρυσή Αυγή, ότι αυτοί το απέτησαν από τον Σαμαρά και βάλανε μέσα τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Πώς εσείς πώς το κρίνετε, είναι έτσι τα πράγματα? Ίσως και αυτός αλλά και η Ευρώπη βασικά το απέτησε. Η Γερμανία το απέτησε. Η Ευρώπη. Να τους κλείσουν δηλαδή μέσα. Ναι, ναι. Οπότε είναι επικίνδυνες. Και αυτό πες βέβαια. Και η προσέγγιση του με το διεθνή συντονισμό του Σαμαρά. Λοιπόν, καταρχάς, τώρα πάμε να μιλήσω για το συνωσμό. Τι είναι ο συνωσμό, δεν υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση σε εφημερίδες, σε εκπομπές. Λοιπόν, δεν υπάρχει διεθνή συνωσμό, δεν υπάρχει. Είναι λάθος έννοια. Ο συνωσμό είναι η ελευθέρωση του Ισραήλ, που χαίρεται από τους Ισλαμιστές. Διότι αυτή τη στιγμή η Κάζα, έτσι, η λωρίδα Κάζα στο μικρό κομμάτι αυτό, είναι κατέχεται από Ισλαμιστές, τρομοκράτες. Η συνωσμός είναι η ελευθερωτή το κομμάτι αυτό. Ή η υπεράσπιση του επίσημου κράτους είναι επίσης η ελευθέρωση της δυτικής όχθης, ειδικά σε Μάρια. Και στο κομμάτι που είναι προς την Ιορδάνη, που ελευθερώνει αυτά. Επελευθέρωση αυτού και απήγηση αυτού, αυτό είναι ο συνωσμός και το κόβω να χάσει. Δηλαδή να αναφούμε τα. Και αυτό είναι εξαρτό.
να είναι ανοποθούν τα τρία κομμάτια αυτά και το επίσημο κράτος. Ο συνασμός είναι αυτό. Δεν έχει σχέση ούτε με τράπεζες, ούτε με διτρόγια, ούτε με αυτόν τον συνασμό. Δηλαδή γράφουν εφημερίδες ότι φταίνε για την κρίση οι συνωνιστές. Οι συνωνιστές δεν έχουν καμία σχέση με την κρίση. Οι συνωνιστές προσπαθούν απλά να προστατεύσουν το επίσημο κράτος από βόμβες που ρίχνει η Χαμάς και το καλοκαίρι και να ενώσει τα τρία κομμάτια αυτά. Όσον αφορά το εβραϊκό λόμπι, θα να πούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, τι γίνεται όταν γελάσει. Λένε πως ελέγχουν τον κόσμο. Τι ελέγχουν τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, το εβραϊκό λόμπι κάνει 1000 ενέργειες κτλ. Για να μαζέψει 3 δις, τα οποία καλύπτουν το 5% του προπολογισμού των καθαρών προϊόντων του Ισραήλ. Δηλαδή από μόνο του βγάζει το 95 και με το 5 αυτό που παίρνει από την Αμερική καλύπτει το 95 για να προηγηθούν δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Αυτό είναι ο σιωσμός. Δεν έχει σχέση ούτε με τράπεζες, ούτε με κακίες, ούτε με δουλεύονται την Ελλάδα, ούτε... Αυτό να πω. Κάτι άλλο Εγώ έχω να πω πολλά, βέβαια, τα οποία θα ήθελα και πολύ χρόνο και ίσως και άλλα τέτοια υλικά που κάνουμε σήμερα. Θέλω μόνο να προσθέσω κάτι. Εδώ στην Ελλάδα λέγεται κάτι που εγώ το έχω χρησιμοποιήσει βέβαια ποτέ. Σιωνιστές είναι ο Σόρος. Σιωνιστές είναι ο Ροκφέλερ, ο Ρόσιλντ. Όλοι αυτοί είναι σιωνιστές. Ο Ροκφέλερ είναι καραβέως και ο Σόρος είναι αριστερός, αλλά δεν. Α, πρόσεξε, ο σιωνιστής είναι αυτοί που στηρίζουν, είναι δεξιοί καταρχάς και στηρίζουν την πίστη. Την ιδανική πίστη. Ένας που είναι αριστερός σοσιαλίστης, δεν πιστεύει σε τίποτα, άρα δεν στηρίζει την ιδανική πίστη, αλλά δεν είναι σοσιαλιστής. Δεν είναι σιωνιστής. Σιωνιστής πρέπει να πιστεύει στο Ταλμούντ, στο Τωρά, να πηγαίνει στην συναγωγή κάθε Σάββατο, το Σαββάτ και να πιστεύει στον διάβολο. Δεν το προσφέρω, δεν το προσφέρω, δεν φέρνουμε κάτι, αλλά εγώ το λέμε διάβολο. Για χθε. Άρα ο Σόρος πιστεύει στο Σόρος, δεν πιστεύει. Πιστεύει στην τσέπη του, άρα δεν είναι σιωνιστής. Ο Ρόκεφελ δεν είναι καν Εβραίο. Και πολλοί άλλοι έχουν επαφήσει πάρα πολλού Εβραίου που δεν είναι καν Εβραίοι. Είναι μυθολογία. Είναι μυθολογία, μια παραφιλολογία, η οποία ξεκίνησε έτσι που ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Από τον Αλέξανδρο τον Τρίτο τη Ρωσία, με τα δίθεν πρωτόκολλα. Μάλιστα. Το παραμύθι. Οπότε λέτε ότι τα πρωτόκολλα είναι πλαστά. Βέβαια. Και θα σα κάνω εγώ τώρα μια τελευταία ερώτηση και θέλω τη γνώμη σα και κλείνουμε προ το παρόν. Βέβαια αυτά είναι θέματα που ανοίγουν συνέχεια. Ναι. Ο Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής είπε ότι το κράτος του Ισραήλ είναι παράνομο. Ναι, και στη Βουλή το έχω γραμμένο στο βίντεο, δήλωσε ότι το κράτος του Ισραήλ είναι παράνομο. Τώρα, λέγοντας αυτό... Το είπε γιατί μοιάζει με Βεδουίνος Αλγερινός. Ναι, λέγοντας αυτό, άμα το σκεφτείς, πάει να πει ότι ή το μέρος θα μείνει ακατοίκητο για άγνωστους λόγους, ή ουδέτερη ζώνη ακατοίκητο, ή θα το έχουν οι Εβραίοι ή θα το έχουν οι Άραβες. Άρα για να είναι παράνομο το Ισραήλ, δεν θέλει. Θα ήθελαν να μείνουν και οι Άραβες στην Τουρκία. Άρα τι δεξιός είναι που θέλει τους Ισλαμιστές σε ένα χώρο που είναι εβραϊκό. Άρα έχει την κομμουνιστική πολυσεμιτική νοοτροπία. Ναι, μάλιστα. Είναι μίξη δεξιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο και αγαπητό φίλο Βίλιαμ Γουλιέρμος, ο οποίος είχε την καλοσύνη εδώ να κάνουμε μαζί αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω εκπομπή, με πράγματα που σε πολλούς φαντάζομαι και λίγο ανορθόδοξα. Αλλά εμείς, όπως έχω αποδείξει και εγώ παλαιότερα από την τηλεόραση που είχα εκπομπές, αυτά τα θέματα είναι που προβάλλουμε, αυτά που δεν ακούγονται από τα ξεπουλημένα, εγώ το λέω ξεκάθαρα, μέσα ενημέρωση της χώρας αυτής, της δύστυχης αυτής χώρας και του ακόμη πιο δύστυχου λαού της. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο και πολύ καλό διανοητή του Βουλίανου Γουλιέρμος, ο οποίος με τις γνώσεις του και με τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις του έθεσε εδώ κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστώ και πάρα πολύ.